Συνεχίζουμε με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας, μόλις του είπαμε ότι θέλουμε να φιλοξενήσουμε τους βετεράνους της Μπαρτσελώνα. Πρόκειται για μια αποστολή 30 ατόμων. Οι δε βετεράνοι της Μπαρτσελώνα μας ζήτησαν, αμέσως αποδέχτηκαν την πρότασή μας και μας είπαν ότι βρίσκουν εκπληκτική ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, αλλά ταυτόχρονα να γνωρίσουν και την Αθήνα, την πρωτεύουσα της χώρας μας. Να πω πόσο χαρούμενος είμαι που βρίσκομαι εδώ για κάτι τόσο σημαντικό όσο αυτή η πρωτοβουλία κατά του σχολικού εκφοβισμού. Να ευχαριστήσω όλους όσοι εργαστήκατε ενεργά για όλο αυτό και σε ένα πρόεδρε και φυσικά τον φίλο τον Λευτέρη τον Αυγενάκη, ο οποίος την αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, τη Σοφία που έπρεπε να φύγει, αλλά δήμαρχε και όλους, όσοι ασχοληθήκατε για να έρθει και να υλοποιηθεί αυτή η τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Και να πω δύο λόγια από καρδιάς και όχι έτσι ένα λόγο που ετοιμάστηκε, αλλά δεν νομίζω ότι σε ένα τέτοιο θέμα αξίζει τον κόπο να μιλάμε παρά μόνο από καρδιάς. Και να απαντήσω σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι τι κάνει ένας υπουργός τουρισμού εδώ. Εγώ θα έλεγα ότι η αγάπη και ο σεβασμός για τον άλλον είναι η έννοια, η καρδιά της φιλοξενίας του τουρισμού. Αυτή η έννοια που γεννήθηκε στην πραγματικότητα στη χώρα μας και η οποία αξίζει να απλωθεί σαν μια τεράστια αγκαλιά και να διώξει τον εκφοβισμό από κάθε σημείο της καθημερινότητάς μας και ιδιαίτερα να το εκδιώξει μακριά από αυτά τους πιο ανυπεράσπιστους πολίτες μιας κοινωνίας που είναι τα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν είμαι εδώ, όχι γιατί η αποστολή της Μπαρσελώνα είναι τουρίστες και πρέπει να τους φιλοξενήσουμε και πρέπει να είμαστε εδώ. Όχι, δεν είπα ότι το λες, προς Θεού. Εγώ λέω ότι είμαστε εδώ γιατί πράγματι πιστεύουμε στον κοινωνικό ρόλο αυτών των πραγμάτων που κάνουμε. Όπως το πιστεύει ο Λευτέρης, στον κοινωνικό ρόλο του τουρισμού, του αθλητισμού. Και υπάρχει και ένας κοινωνικός ρόλος του τουρισμού σε πάρα πολλά σημεία. Όταν γίνεται ένας σεισμός, ψάχνουμε όλοι να βρούμε κενά δωμάτια στα νοσοκομεία, να βάλουμε στα ξενοδοχεία, να βάλουμε τους ανθρώπους να περάσουν τις πρώτες δύσκολες στιγμές τους. Όταν θέλουμε να αναβαθμίσουμε μια γειτονιά και εμείς χθες υπογράψαμε και πάμε στην Ομόνοια, σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά, να την αναβαθμίσουμε. Υπάρχουν μια σειρά από κοινωνικές συνέπειες αυτών των πραγμάτων που κάνουμε και θέλουμε αυτές να τις μεγενθύνουμε και να τις βοηθήσουμε. Το δεύτερο που θέλω να πω, για να μην κουράσω, είναι το εξής, ότι εδώ δεν είμαι ως Υπουργός Τουρισμού, δεν είμαι ως πολιτικός, δεν είμαι ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είμαι ως πατέρας. Και το bullying, που σε μικρό ή μεγάλο βαθμό το έχουμε νιώσει όλοι, όλοι έχουμε περάσει με τα παιδιά μας κάποιες τέτοιες στιγμές, είτε από τη μία μεριά της ζυγαριάς, είτε από την άλλη, πρέπει να φύγει και γιατί διασπά τους δεσμούς της οικογένειας. Κάνει το γονιό να περνάει μέσα του η χειρότερη αμφιβολία, να αμφιβάλλει για το παιδί του. Είτε όταν κάνει bullying να μην είναι σίγουρος αν το κάνει και αν είναι αυτός ή αυτή που προκαλεί αυτό το πράγμα, είτε από την άλλη μεριά αν το παιδί το αξίζει, έκανε κάτι λάθος και αξίζει αυτού του είδους τη συμπεριφορά και να το αμφισβητεί. Ως γονιός λοιπόν, και με την κόρη μου είχα τέτοια στιγμή, την έχω νιώσει τι σημαίνει να είσαι γονιός και να το περνάς αυτό το πράγμα. Πρέπει όλοι μας να παλέψουμε για να εκριζωθεί αυτό το φαινόμενο. Μπορεί, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι αξίζει να παλεύουμε ώστε να εκριζωθεί και θα το κάνουμε όλοι μας με κάθε δύναμη και εκμάδα που έχουμε μέχρι το τέλος. Συγχαρητήρια
και θα είμαστε όλοι εκεί να στηρίζουμε αυτή και κάθε τέτοια προσπάθεια όπως αυτή.